Επειδή σήμερα ακριβώς είναι αυτός ο τραγικός, τραγική επέτειος από το μαύρο εκείνο Σάββατο, ήδη στο Ισραήλ έχουν αρχίσει από χθε το βράδυ αλλά και σήμερα κάποιες εκδηλώσεις μνήμης, άναμα καιριών. Η ενός λεπτού προγραμματίστε... υγεία είναι αργότερα σήμερα έτσι, γιατί όταν μιλάμε Νομίζω για ενός λεπτού ναι. υγεία στο Ισραήλ ναι. είναι ίσως η μοναδική χώρα στον κόσμο που το εννοούν πραγματικά, και νεκρώνουν τα πάντα για ένα λεπτό. Νεκρώνουν τα πάντα όμω. Ακόμα και, ακόμα είναι, και οι μονάδε εντατική θεραπείας θεραπεία νεκρώνουν για ένα λεπτό. Ναι, ναι. Και γίνεται μέχρι στιγμή γινόταν μόνο ε, στη μνήμη του ολοκαυτώματο. Του, του ολοκαυτώματο, ναι. Και έχω επειδή το έχω ζήσει, δηλαδή εκείνη τη στιγμή μπορεί να σταματήσει, ας πούμε, ταξί, σταματάει, θα βγει ο οδηγό Πιθανόν και επιβάτη του στην άκρη ενό κεντρικού δρόμου και για ένα λεπτό θα τηρήσουν ε, αυτοί πραγματικά την σιγή. Ε, θα έχει και μια αντίστοιχη εκδήλωση μνήμη σε ένα μεγάλο κέντρο πολιτιστικό του Τελαβήβ. Ε, έχει ενδιαφέρον ότι η, έχει δημιουργηθεί ένα φόρουμ των α, θυμάτων της Χαμάς, των Απαχθέντων και των λοιπών ανθρώπων, οι οποίοι ετοιμάζουν μια νέα διαδήλωση και σήμερα, παρά την ημέρα αυτή. Ε, έξω από την Ισραηλινή Βουλή, την Κνέσετ, στην Ιερουσαλήμ. Ναι. Μια είναι, και λε πάντω για τι δηλαδή. διαδηλώσει, είναι ιδιαίτερο ανησυχητικό αυτό που συμβαίνει τι τελευταίε ημέρε στη Γερμανία. Γιατί και στο Βερολίνο και στο Έσεν και σε διάφορε άλλε περιοχέ τη Γερμανία υπάρχουν διαδηλώσει υπέρ των Παλαιστινίων, αλλά όχι ακριβώ υπέρ των Παλαιστινίων, υπέρ του Χαλιφάτου. Και μάλιστα υπήρξαν με στη διαδήλωση αυτή. Οι... Κρατούσαν οι διαδηλωτέ σημαίε του Ισλαμικού κράτου, κρατούσαν σημαίε του Χαλιφάτου, οι άντρε ήταν τουλάχιστον 50 μέτρα μπροστά και οι γυναίκε ήταν 50 μέτρα πίσω. Υπάρχει μια ε, κατάσταση η οποία δημιουργεί ιδιαίτερη ανησυχία στην γερμανική κοινωνία και φημολογείται ότι θα αρχίσουν να. Απαγορεύουν και αυτέ τι διαδηλώσει. Ναι, μεν από τη μία πλευρά είναι εκδηλώσει συμπαράσταση στου Παλαιστινίου που σφαγιάζονται, αλλά από την άλλη μεριά δεν είναι και ο Άισι για να διαδηλώνει υπέρ των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Δηλαδή, μην τρελαθούμε τελείω. Σωστό, αλλά νομίζω πιο ανησυχητικό Κώστα. Ναι. είναι ότι μια αφορμή το γεγονό αυτό. Έχουμε πάρα πολλά κρούσματα αντισημιτισμού. Δεν θα έπρεπε με τίποτα. Αυτό... αυτό κατά προφανώς, τη Προφανώ. Ε, έμαθα πρόσφατα από γνωστή μου. Έχει γραφτεί σύνθημα στον Βόλο, για παράδειγμα, Εβραίοι ίσω να ζει. Απαράδεκτο. Ε, τα σχολεία στο Γαλλία, τα εβραϊκά, ήταν μια εβδομάδα κλειστά απαράδεκτο Γιατί να μην μπορούν τα εβραία παιδιά να πάνε στο σχολείο του ό,τι και αν συμβαίνει και ούτε μπορεί να του χρεώσει κανεί την ευθύνη για ό,τι. Κα... Αυτό εξυπακούεται. Κα... Μα είναι προφανέ και... αυτό που λε τώρα. Δηλαδή είναι το αυτονόητο. Είναι προφανέ, αλλά δεν είναι. Δυστυχώ. Δεν είναι προφανέ και πού μάλιστα. Στην... στην Ευρώπη του διαφωτισμού, στην Ευρώπη των ελευθεριών, δεν στην Ευρώπη όπου υπάρχει επίτροπο και... του ευρωπαϊκού τρόπου ζωή. Δηλαδή τρελαίνεσαι, πραγματικά τρελαίνεσαι. Ναι, αλλά δυστυχώ τα κρούσματα αυτά είναι και στι Ηνωμένε Πολιτείε που υποτίθεται ότι είναι πολύ πιο ανεκτική κοινωνία. Και υπάρχει από χθε το βράδυ ένα περιστατικό ότι στο Λο Άντζελε σε μια πλειοπαλαισθηνιακή διαδήλωση. Ασκήθηκε βία, ξυλοκοπήθηκε κάποιο ραβίνο. Δεν είναι ακριβώ ακριβέ τι συνέβη, δηλαδή ήρθε σε διαπληκτισμό με διαδηλωτέ, τον είδανε να περνάει. Φαντάζομαι θα φορούσε κάποια χαρακτηριστικά των ραβίνων. Όπω και να έχει, το να χτυπηθεί ένα ραβίνο χωρί κανένα Ας ευχη... Πολίτημα. Ναι, έχει απόλυτο δίκιο. Α ευχηθούμε απλώ ότι αυτά είναι. Το παρήγορο είναι ναι. Ναι, ότι η μουσουλμανική και η εβραϊκή κοινότητα του Λο Άντζελε έχει ενωθεί, το έχει καταδικάσει και μάλιστα λέει το το ψάχνει, δηλαδή θέλει να δει, να δει αν όντω οφείλεται σε κάποιου θερμόεμου, αν μπορώ να πω έτσι, διαδηλωτέ ε, τη φιλοπαλαισθηνιακή διαδήλωση ή οφείλεται σε κάτι. Μωρισσή, κάποιους... το θέμα αν είναι να, να ευχηθούμε αυτούς. όλοι ότι αυτά είναι μεμονωμένα περιστατικά κάποιων ακραίων κύκλων, οι οποίοι δεν έχουν καμία επίπτωση, επί της δεν μπορούν να, να βάλουν στα δικά του το δικό του διάβα ε, κοινότητε ολόκληρε. Γιατί τα πράγματα, εάν δεν είναι με μονομέρα περιστατικά και αρχίσουν επεισόδια αντισημιτισμού ή Ισλαμοφοβία, τότε τα πράγματα θα αρχίσουν να γίνονται ιδιαίτερα επικίνδυνα.